Η σημερινή συγκέντρωση, όπως οργανώθηκε από τη μεριά των αγροτών και το ψήφισμα το οποίο με ενημέρωσαν ότι θα καταθέσουν σε μένα για να το προωθήσω στην κυβέρνηση, εννοείται ότι αυτό θα το κάνω, όπως κάνω κάθε φορά που με βάση τα αιτήματά τους, τα αιτήματα που προκύπτουν σε όλη τη διάρκεια της θητείας, αλλά και πρόσφατα σε 2-3 συνεχόμενες συναντήσεις που είχαμε με τους εκπροσώπους των φορέων, μετά από αναλυτική συζήτηση αρκετών ωρών, και έγινε κατανοητό και σε μένα, εννοώ, τα αιτήματά τους, τουλάχιστον αυτά που αφορούσαν την κεντρική κυβέρνηση, αλλά και αυτά που αφορούσαν την περιφέρεια. Αυτός ο διαχωρισμός πρέπει να είναι σαφής. Αυτά που αφορούν την κυβέρνηση, τα μετέφερα και στην προχθεσινή μου συνάντηση με τους δύο υπουργούς. Μου δόθηκαν κάποιες εξηγήσεις, κάποιες απαντήσεις. Αυτά βέβαια ακολουθούν τη συγκεκριμένη διαδικασία, αλλά και αυτά που αφορούν την περιφέρεια, τα οποία για μια σειρά από έργα που έχουμε αναλάβει την υποχρέωση να προχωρήσουμε εμείς. Η προσπάθειά τους έχει βάση, γιατί το κόστος παραγωγής πράγματι είναι μεγάλο. Υπήρξαν κάποιες ανακοινώσεις. Αυτός ο διάλογος, κατά τη γνώμη μου, πρέπει να μείνει ανοιχτός. Πρέπει να συνεχίσουμε την προσπάθεια αυτή και ως και το Σύνολο των Αγροτών και των Εκπροσώπων, αλλά και όλοι οι φορείς, είναι εδώ οι βουλευτές, οι αντιπεριφερειάρχες, οι δήμαρχοι, έτσι ώστε να βρεθεί η καλύτερη δυνατή λύση προς όφελος των πολιτών και της τοπικής μας οικονομίας και της αγοράς. Νομίζω ότι η σημερινή εκδήλωση έχει σκοπό να δώσει ένα σαφές μήνυμα στα δίκαια αιτήματα των αγροτών. Ο Δήμος Νέστου στηρίζει τους αγρότες, τους κτηνοτρόφους του Νέστου, πέραν ότι είμαστε μια κατεξοχήν περιοχή που παράγουμε στον πρωτογενή τομέα. Είμαι βέβαιος ότι αυτή η προσπάθεια που κάνουν οι αγρότες μας γενικότερα και του Δήμου Νέστου ειδικότερα χρειάζεται την στήριξη της αυτοδιοίκησης. Σε αυτή λοιπόν την προσπάθεια συστρατευόμαστε ώστε να γίνει σωστό και σαφές το μήνυμα το οποίο σήμερα οι αγρότες εκπέμπουν, αφού αποτελεί, θα έλεγα, μια αναγκαία συνθήκη προκειμένου να συνεχίσουν να υπάρχουν, να παράγουν και να δημιουργούν οικονομία στην περιοχή μας, στην ευρύτερη, στην περιφέρειά μας. Σήμερα ήρθαμε εδώ, έχουμε παρουσία για να δηλώσουμε τη στήριξή μας στο δίκαιο αγώνα των αγροτών που κάνουν τόσο στο νομό μας όσο και σε όλη την Ελλάδα τις τελευταίες μέρες. Είναι δίκαιο αγώνας γιατί ανταποκρίνεται στις ανάγκες των αγροτών σε μια περίοδο που δυσκολεύονται και προβληματίζονται για το αν θα μπορέσουν να παράξουν την επόμενη μέρα, με μεγάλη αύξηση στην ενέργεια, στο κόστος παραγωγής κτλ. Στηρίζουμε τον αγώνα τους που αφορά τη μείωση του κόστους παραγωγής, ουσιαστικά την αλλαγή κανονισμού του ΕΛΓΑ για να μπορούν να αποζημιώνονται στο 100%, να γίνουν έργα υποδομής για να μην υπάρχουν ξανά καταστροφές στην Ήπεδρο κτλ. Βρισκόμαστε σήμερα εδώ πέρα προκειμένου να συμπαρασταθούμε σε όλους τους αγρότες της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Τα αιτήματα των αγροτών είναι γνωστά, μας έχουν κοινοποιηθεί και έχουν επανάλληλες φορές, πολλαπλές φορές, τα έχουμε κοινοποιήσει και έχουν κοινοποιήσει στην κυβέρνηση. Τα μέτρα που εξήγηλε ο παραιτηθής Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης πριν από 10 μέρες, τα 7 μέτρα θεωρούνται και από αυτούς, αλλά και εμάς από το Κίνημα Αλλαγής, ως ανεπαρκής. Φυσικά από αυτά τα 7 μέτρα μπορεί να έχει κάποια χρησιμότητα ένα-δύο από αυτά με ένα μέτρο. Αλλά τα πραγματικά προβλήματα των αγροτών δεν λύνουν αυτά τα 7 μέτρα. Τα αιτήματα των αγροτών είναι συγκεκριμένα. Πώς θα πολεμήσουμε τη μεγάλη ακρίβεια που υπάρχει στα φυτοφάρμακα και το κόστος παραγωγής. Θέλουν στήριξη, η οποία στήριξη δεν πρέπει να αντιληφθεί ως στήριξη ότι οι αγρότες μόνο ζητάνε και παίρνουν λεφτά έτοιμα. Αυτό είναι άδικο για τους ανθρώπους αυτούς. Σήμερα και ο Δήμος Ιάσμου με τη δική μου την παρουσία αλλά και των αρμοδίων αντιδημάρχων και δημοτικών συμβούλων, σύσσωμος η διοίκηση του Δήμου Ιάσμου συμπαραστέκεται σε αυτόν τον δίκαιο αγώνα των αγροτών της Ροδόπης αλλά και όλων όσων έχουν προσέλθει σήμερα από όλη την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Θέλω να διαβεβαιώσω και να ξεκαθαρίσω ότι ο Δήμος Ιάσμου ήταν, είναι και θα είναι αρρωγός μεσάζων, ας το βάλουμε εντός εισαγωγικών τη λέξη, σε όλα τα δίκαια αιτήματα των αγροτών που είχαν προκύψει παλιότερα αλλά υφίστανται και σήμερα και, είναι, και βρίσκεται στη διάθεση των αγροτών
και κυρίως του συνεταιρισμού καπνοπαραγωγών, αγροτών και κτηνοτρόφων, των τοπικών μας συνεταιρισμών, για να τα διαβάσουμε στα αρμόδια Υπουργεία και να προβούμε σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες στα πλαίσια των καθηκόντων μας. Συμφωνώ με αυτά τα οποία έκανε δήλωση ο κ. Περιφερειάρχης και προσθέτω επιπλέον δηλαδή ότι ναι, ήμασταν, είμαστε και θα είμαστε στο πλευρό των αγροτών και των κτηνοτρόφων, μια που και η περιφέρειά μας χαρακτηρίζεται ως περιφέρεια πρωτογενούς τομέα. Δεν έχουμε περιθώρια για να μην είμαστε κοντά σε αυτούς τους ανθρώπους. Δίκαια τα αιτήματά τους. Εμείς τα μεταφέρουμε και μεταφέρουμε όπως κάναμε μέχρι τώρα και προς την κεντρική κυβέρνηση τα αιτήματά τους. Αγωνιζόμαστε με επιχειρήματα να μπορέσουμε να δώσουμε όσο γίνεται από πλευράς μας και προς το Υπουργείο να καταλάβουν ότι τι ακριβώς συμβαίνει στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη για να μπορούν να λυθούν και προβλήματα τα αυτά τα οποία προκύπτουν και γενικότερα στην Ελλάδα και ειδικά για την δικιά μας την περιφέρεια. Το επιμελητήριο συμπαριστέκεται στους αγρότες, στα δίκαια αιτήματά τους. Καταλαβαίνουμε και πλέον και οι αγρότες είναι επιχειρηματίες. Είναι επιχειρηματίες που περνούν μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Η ενεργειακή κρίση και οι ανατιμήσεις στα προϊόντα είναι προβλήματα που αντιμετωπίζουν και οι αγρότες και όλες οι επιχειρήσεις. Και φυσικά για μας εδώ στο Ροδόπι, οι αγρότες, η αγροτική επιχειρηματικότητα είναι εξαιρετικά σημαντική, καθώς αποτελεί ίσως από τους κυριότερους πυλώνες, ίσως ο κυριότερος πυλώνας ανάπτυξης εδώ της περιοχής. Οπότε συμπαραστεκόμαστε στα αιτήματά τους για να μπορέσουν και αυτοί να έχουν καλύτερα αποτελέσματα προς όφελος και δικό τους αλλά και της τοπικής κοινωνίας και οικονομίας. Η ενεργειακή κρίση πραγματικά είναι κάτι παγκόσμια βέβαια, αλλά από εκεί και πέρα είναι κάτι που δημιουργεί τεράστια θέματα σε όλες τις και επιχειρήσεις αγροτικές βέβαια ή μη. Πριν από λίγο διάστημα η Νέα Δημοκρατία ισχυριζόταν ότι το μέτωπο της ακρίβειας και της πανδημίας θα έχει πρόσκαιρα χαρακτηριστικά. Πάρα πολύ σύντομα διαψεύστηκαν οι προσδοκίες της κυβέρνησης και ήδη οι προκλήσεις που έχουμε να αντιμετωπίσουμε και για να επιλύσουμε τα ζητήματα και το κόστος ακρίβειας του σήμερα, αλλά κυρίως η προοπτική και το πώς θα πρέπει να αξιοποιηθούν και οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης και του ΕΣΠΑ προκειμένου να οικοδομήσουμε και να ενισχύσουμε περαιτέρω την οικονομία μας, έρχονται σήμερα στο προσκήνιο με τον πιο δυναμικό τρόπο. Δυστυχώς, το φαινόμενο της ακρίβειας δεν έχει παροδικά χαρακτηριστικά. Είναι πολλά αυτά τα οποία πρέπει να γίνουν και όσα μέτρα έχει πάρει δυστυχώς η κυβέρνηση μέχρι τώρα δεν επιλύουν στη ρίζα του το ζήτημα. Άρα θα πρέπει να ενισχυθούν και να αξιοποιηθούν το σύνολο των πόρων που έχουμε προς την κατεύθυνση της προστασίας της οικονομίας και από το φαινόμενο της ακρίβειας, αλλά κυρίως για την επόμενη μέρα για το πού θέλουμε να πάμε και πώς θα αξιοποιήσουμε τους πόρους και του ΕΣΠΑ και του Ταμείου Ανάκαμψης.